διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενο του συνδικαλιστικού τομέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την εκποίηση των μονάδων της ΔΕΗ? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει προηγούμενα να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα. Σε ποιον ανήκει η ΔΕΗ, ποιος χρηματοδότησε την ανάπτυξή της? Η ΔΕΗ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό. Ο φορολογούμενος πολίτης και ο δικαιούχος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτοί που χρηματοδότησαν επί δεκαετίας την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Παράλληλα όμως, μαζί με αυτήν, χρηματοδοτούσαν και την κερδοφορία των ιδιωτικών επενδύσεων που συνέθεσαν το οικονομικό θαύμα μέσα σε εισαγωγικά της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και της εκβιομηχάνησης της χώρας. Δεκάδες σκάνδαλα συνδέθηκαν με το θαύμα αυτό. Πριν απ' όλα αυτό της Πεσινέ, που επανέρχονταν συνεχώς για δεκαετίες στο πολιτικό προσκήνιο. Η ληστρική αξιοποίηση της ΔΕΗ από μεγάλα και μικρά συμφέροντα διαπλεκόμενων επιχειρηματιών με τα εκάστοτε κόμματα εξουσίας δεν εμπόδισε τη ΔΕΗ να εξασφαλίζει το ανταγωνιστικότερο οικιακό τιμολόγιο στην τότε ΕΟΚ και σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιρετικά ανταγωνιστικά μέσα σε εισαγωγικά τιμολόγια στις άλλες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, να δίνει αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερές σχέσεις εργασίας σε 40.000 μισθωτούς, να λειτουργεί ακόμα και ως ασφαλιστικός φορέας παρέχοντας ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και όχι ευκαταφρόνητες συντάξεις. Μετά ήρθε η πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών. Η ανταγωνιστικότητα μέσα σε εισαγωγικά αναδείχθηκε σε απόλυτη αξία, ενώ η εργασία, ιδιαίτερα η μισθωτή, καταβαραθρώνονταν όχι μόνο οικονομικά, αλλά απαξιωνόνταν κυρίως ηθικά. Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας σήμαινε πριν απ' όλα υπονόμευση των συνδικάτων, σήμαινε απελευθέρωση μέσα σε εισαγωγικά της μισθωτής εργασίας από το βάρος της σταθερής ανελαστικής εργασιακής σχέσης, σήμαινε απελευθέρωση από τα δεσμά του αναχρονισμού του εργατικού δικαίου. Πρώτα επιλέγει ο ιδιωτικός τομέας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενέτειναν την καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοματισμού, δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες πολιτικούς και συνδικαλιστικούς και κεκτημένα ολόκληρων κοινωνικών ομάδων που θα έπρεπε να γενικεύονται και να αφορούν όλο και περισσότερους, βαφτίστηκαν προνόμοι ορισμένων αντικοινωνικών συντεχνιών που θα έπρεπε να ξυλωθούν. Η κρατικοδίαιτη κομματική και συνδικαλιστική γραφειοκρατία μπήκε στο κόλπο με το αζημίωτο. Μετέτρεψαν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από όπλα κοινωνικού και εθνικού αγώνα σε μηχανισμούς κοινωνικής προβολής και εξαγοράς μέσω συνδικαλιστικών προνομίων. Μέσα στο κλίμα αυτό και με τη βοήθεια ισχυρών μηχανισμών ψυχολογικού πολέμου και του ξεδιάντροπου γκεμπελισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων συνδέθηκε με μια στρεβλή αντίληψη της πραγματικής ανάγκης για εξυγίανση και αξιοκρατία. Συνδέθηκε με το «όλοι μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου, αλλά και τα ενάρετα οικονομικά της Μέρκελ, του Στουρνάρα και των λοιπόν κατοχικών δυνάμεων που σκίζονται για τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες των ελεύθερων αγορών ενάντια στο λαϊκισμό, τον εθνικισμό και την αυτοδιάθεση των λαών. Σε αυτό το έδαφος προχωρούσε βήμα-βήμα και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 1. Μετοχοποίηση και αναδιοργάνωση, σαλαμοποίηση σε θυγατρικές για την εμπέδωση της ανταγωνιστικότητας. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι και όλος ο λαός έπρεπε να εμπεδώσουν ότι το ρεύμα, όπως και το νερό, η παιδεία, η υγεία και άλλα δημόσια αγαθά, δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα στο οποίο θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση, αλλά ανταγωνιστικό εμπόρευμα, πηγή κερδοσκοπίας, όπλο κατάκτησης νέων αγορών. Ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο ορυκτός πλούτος και οι υποδομές της χώρας δεν είναι εθνικά περιουσιακά στοιχεία αλλά τσιφλίκια του κάθε κομματάρχη για να τα πουλάει, αντί να λογοδοτεί γι' αυτό. Λία του κάθε διαπλεκόμενου επενδυτή που
προμοτάρουν δανειστές για να την οικειοποιηθεί έναντι πινακίου φακής. 2. Εργολαβοποίηση λειτουργιών και καθιέρωση ανασφάλιστης ελαστικής εργασιακής σχέσης, δηλαδή εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων με διαφορετική ή και χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση. 3. Κατάργηση εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και μαζί με αυτό της επιδίωξης εξασφάλισης στους δικαιούχους ηλεκτρικής ενέργειας στην ευθυνοτέρα δυνατή τιμή, όπως προέβλεπε το Βασιλικό Διάταγμα Ίδρυσης της ΔΕΗ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των παικτών για μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας, ικανές να προσελκύσουν επενδύσεις. Αυτό το τελευταίο συνδέθηκε με την αλλαγή του μείγματος καυσίμων προς ηλεκτροπαραγωγή, την αλλαγή πορτοφολιού των μονάδων, την επιβάρυνση του εγχώριου λιγνίτη με δήθεν περιβαλλοντικούς φόρους και άλλα. 4. Καθιέρωση κινήτρων για την προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων, όπως η προνομιακή χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ, τους ίδιους καταναλωτές και το κράτος των δήθεν ανταγωνιστών της, ΝΟΜΕ, ΕΤΜΕΑΡ και άλλοι. Εδώ εντάσσεται το τελευταίο νομοσχέδιο, η υλοποίηση και εφαρμογή του οποίου θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το λαό και τη χώρα. 5. Ξεπούλημα του αδμιαίου. Ο Πολίς Ντάισεμπλουμ θεωρούσε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προϋπόθεση εθνικής ανεξαρτησίας για την πατρίδα του. Για τη δική μας όχι. Εμείς είμαστε αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνδικαλιστικό κίνημα, η ηγεσία του, υποτάχθηκε, έβαλε πλάτη, δεν αντιστάθηκε στα παραπάνω. Άλλοτε από αγοραία ιδεολειψία, άλλοτε από επαρχιώτικο ευρωπαϊσμό, άλλοτε από αίσθημα αδυναμίας, άλλοτε με το αζημίωτο ή για όλα μαζί. Έστω και για την τιμή των όπλων, έστω και προσχηματικά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες αντιδρούν. Εθνικό έγκλημα χαρακτηρίζει για ΝΟΠΔΕΗ την πώληση των λιγνητικών μονάδων, καλώντας με ανοιχτή επιστολή της τους βουλευτές να αποτρέψουν τη διάλυση του ομίλου ΔΕΗ. Εξάλλου υπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτη που η ελληνική πολιτεία έχει ήδη παραχωρήσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες, όπως επίσης έχουν χορηγηθεί άδειες λειτουργίας μονάδων λιγνητικής ισχύως σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά αυτές έχουν απομείνει στα χαρτιά. Όμως, τίποτα από αυτά δεν επιλέχθηκε και προκρίθηκε η έτοιμη λύση ενάντια σε κάθε κανόνα της ελεύθερης οικονομίας. Η επιβολή του ξεπουλήματος των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ πάντα από το δρόμο των μνημονιακών δεσμεύσεων και των αξιολογήσεων για την αποφυγή του εκτροχιασμού της χώρας. Έτσι οι αγοραστές θα συνεχίζουν απρόσκοπτα να λειτουργούν αμέσως δρομολογημένες μονάδες και ορυχεία χωρίς να μπουν στη διαδικασία των τεράστιων προβλημάτων που απαιτεί η εξαρχής λειτουργία τους. Βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Τι θα σημάνει για τη ΔΕΗ από όλη αυτών των παγίων? Επειδή στις συγκεκριμένες μονάδες μέχρι την οριστική απόσυρσή τους δεν απαιτείται καμία απολύτως επένδυση, είναι αποδοτικότερες. Εντάσσονται πρώτες στο σύστημα αγοράς, σε αντίθεση με τις λιγνητικές μονάδες που απομένουν στη ΔΕΗ, για τις οποίες απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να λειτουργήσουν μετά τον Ιούνιο του 2020. Επειδή μετά την πώληση που επιχειρείται η ΔΕΗ θα αναγκαστεί με μικρότερο χαρτοφυλάκιο να ανταπεξέλθει στο δανεισμό της. Επειδή συνεχίζουν να διενεργούνται οι δημοπρασίες ενέργειας μόνο για τη ΔΕΗ χωρίς να υποχρεώνονται σε αυτές και οι ψευτοεπενδυτές. Επειδή η ΔΕΗ εξακολουθεί να παραμένει προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου. Επειδή τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ είναι 3 δις ευρώ. Επειδή η μνημονιακή δέσμευση είναι να παραχωρηθούν το 50% της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ οδηγείται σε μη βιωσιμότητα και η αρνητική επίπτωση στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια για τη χώρα, καθώς και στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία, θα είναι τεράστια. Το νομοσχέδιο από μόνο του αποκαλύπτει τους πραγματικούς σκοπούς του και τις επιπτώσεις του. Το τίμημα. Για το εύλογο εύρος του τιμήματος έχει φροντίσει το νομοσχέδιο να το προσδιορίσει ανεξάρτητος εκτιμητής με διαδικασίες που να αποκλείει την κρίση ως ασύμφορη στην προσφορά από μέρους της ΔΕΗ ή να θεωρηθεί ο διαγωνισμός άγωνος. Η εξασφάλιση της επένδυσης. Η φροντίδα του Υπουργείου για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υποπόληση μονάδων και των συμφερόντων των αγοραστών γίνεται κραυγαλαία φανερή από τους αδαείς όταν υποχρεώνει τη νέα μονάδα της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο ισχύος 800 MW
να λειτουργεί με max ισχύως 500 MW για να χωρέσουν στο σύστημα και οι αγορασμένες μονάδες. Εάν αυτό δεν είναι κρατική επιδότηση, τότε τι είναι? Πλήθος ασαφών περιγραφών για την ιδιοκτησία εγκαταστάσεων, εδαφών, εξοπλισμού και την κοινή εκμετάλλευσή τους που θα επιληθούν μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Καταλαβαίνει κανείς σε ποιον θα πέσει ο κλήρος της πληρωμής. Γιατί τότε συμφώνησαν με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας μέσα σε εισαγωγικά? Δεν ήταν φανερό πως το ρεύμα δεν θα ήταν δημόσιο κοινωνικό αγαθό, αλλά εμπόρευμα και δι χρηματιστηριακό? Δεν ήταν φανερό ότι ο δημόσιος μη αγοραίος χαρακτήρας των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή παράγουν δημόσια και κοινωνικά αγαθά όπως η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ δεν είναι ικανή, είναι ωστόσο αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξή τους? Πώς προετοίμαζαν, αν προετοίμαζαν, τους εργαζόμενους και την κοινωνία για το σημερινό αγώνα? Το πρόβλημα με την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος και της ΓΕΝΟΠ, οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχουμε μαζί τους, δεν πρέπει να εμποδίζουν την αγωνιστική συστράτευση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων. Οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις πρέπει να πετύχουν ακόμα και για να δυσκολεύουν το ξεπούλημα. Σε μια πραγματική δημοκρατία, σε μια χώρα όπου ο λαός θα είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όχι μόνο στο Σύνταγμα, αλλά στην πράξη, η ίδια η ιδιωτικοποίηση θα ήταν το σκάνδαλο. Η ίδια η εκποίηση δημόσιου πλούτου από τον πολιτικό, τον δημόσιο λειτουργό, θα ήταν σκάνδαλο. Πολύ περισσότερο που η ιδιωτικοποίηση επιβάλλεται από τις ξένες προς το λαό και το συμφέρον του δυνάμεις των δανειστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού, που θεσμοθετείται από τον εγχώριο δοσυλλογισμό. Πόσο τυφλή φαντάζει η δικαιοσύνη όταν αδυνατεί να δει τα σκάνδαλα που συνοδεύουν και κάνουν εφικτό και νόμιμο, μέσα σε εισαγωγικά, το σκάνδαλο της ιδιωτικοποίησης. Όταν βολικά προσπερνά την αντισυνταγματικότητα όλων των μνημονιακών συμφωνιών και ρυθμίσεων. Ο στόχος κάθε πατριώτη, σκοπός κάθε δημοκράτη εργαζόμενου, πρέπει να είναι η επιστροφή του δημόσιου πλούτου στους δικαιωματικούς ιδιοκτήτες του, στο λαό. Όχι για να τον παραδώσει στην κομματική πελατεία των επιτίδιων, αλλά για το κοινό καλό, για την ευημερία των πολλών και όχι για τον παρασιτισμό των λίγων. Διότι στις δημοκρατικές κοινωνίες η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα ενάντια στην εκποίηση της περιουσίας του λαού μας, δημόσιας και ιδιωτικής, ο συνδικαλιστικός τομέας του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.